άνοιξη της Δούκα Νακάρη. Σήμερα κοιτάζουμε σε ποιο σημείο βρισκόμαστε, αν είμαστε μέσα στα χρονοδιαγράμματα, αν υπάρχουν αστοχίες, αν τα πράγματα κινούνται σωστά ή όχι. Να βγουν ορισμένα συμπεράσματα, να επικαιροποιηθεί, να δούμε πού υπάρχουν αδυναμίες και πού όχι, για να μπορέσει να ολοκληρωθεί αυτό το έργο έγκαιρα, αλλά να είναι και σωστό, να μην υπάρχουν προβλήματα αργότερα. Διότι το έργο θα τελειώσει, αν υπάρχουν προβλήματα, αυτά θα τα αντιμετωπίσουμε και τα έχουμε στο μέλλον προς επίλυση και θα είναι δύσκολο. Επομένως, ερχόμαστε εδώ πέρα με τις υπηρεσίες να δούμε σε ποιο σημείο βρισκόμαστε και πού υπάρχουν δυσκολίες. Και αυτό είναι το αντικείμενο της σημερινής δουλειάς μας. Εκείνο το οποίο πρέπει να έχουμε σαν συμπέρασμα είναι ότι αυτό το οποίο γίνεται εδώ πέρα θα μπορούσε να γίνει και σε πάρα πολλές άλλες περιοχές στην πόλη μας. Φυσικά, αν υπήρχαν οι απαραίτητα χρήματα που μας χρειαζόμαστε. Και αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα το οποίο έχουμε και σαν πρόβλημα, διότι ενώ υπάρχουν οι δυνατότητες, ενώ υπάρχουν όλες οι προοπτικές η πόλη μας να λύσει προβλήματα, δυστυχώς αυτά δεν γίνονται, γιατί ο πλούτος που συγκεντρώνεται και παράγεται δεν πηγαίνει στην κατεύθυνση αυτών των λαϊκών ανακουφιών. Εδώ είναι μια λαϊκή συνοικία. Και αυτό οι λαϊκές συνοικίες είναι γεμάτη πόλη μας. Άρα θα πρέπει αυτό να γίνει πράξη, άρα σημαίνει αγώνα, σημαίνει άλλη κατεύθυνση, σημαίνει άλλος προσανατολισμός και σημαίνει να βγάλουμε από πάνω μας αυτούς οι οποίοι κουμαντάρουν τον τόπο και οι οποίοι λένε ότι τα ελάχιστα που μπορεί να έχει μια πόλη. Η Πάτρα είναι τρίτη πόλη της Ελλάδος και πρέπει να έχει αυτό που δικαιούται. Άρα πρέπει να τελειώσουμε σωστά αυτό το έργο και να ξεκινήσουμε και άλλα έργα που τα έχουν πάρα πολλές περιοχές της πόλης μας.